Λοιπόν, τώρα θέλω να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη, για να δούμε λίγο τη συνάντηση Γεραπετλίτη Φιντάν και τι σημαίνει αυτό και να μας πείτε την δική σας ανάλυση. Λοιπόν, Νίκο, ερχόμαστε σε σένα να μας δώσεις το ρεπορτάζ από την Κωνσταντινούπολη. Εγώ κρατάω το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, γιατί αυτό αφορά εμάς. Δεν υπάρχει ακόμα, λέει ο κ. Μητσοτάκης, ένα κοινό πλαίσιο στη συζήτηση αποκλειστικά για την οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας να διεξαχθεί σε βάσος. Συνδέεται άμεσα προφανώς και με τις δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετλίτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του. Και λέει ο Πρωθυπουργός, έστω κι αν οι δύο χώρες δεν μπορούν να βρουν ένα κοινό πλαίσιο στην κεντρική διαφορά, οφείλουν να διαφυλάξουν τα ήρεμα νερά. Η κανονικότητα πρέπει να είναι το ζητούμενο στις σχέσεις των δύο χωρών. Αυτή είναι η ελληνική πλευρά. Μία διαφορά, αυτά που τόνισε και ο κύριος Γεραπετρίτης, και τουλάχιστον να συνομιλούμε. Τώρα, εσύ βρίσκεσαι στην Κωνσταντινούπολη, έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις το κλίμα. Τι λένε αφού επέστρεψε ο Χακάν Φιντάν στην Τουρκία και τι λένε για τη συνάντηση αμυγός. Ο λόγος σε εσένα, Νίκο. Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ικανοποίηση εδώ στην Άγκυρα από το κλίμα που υπήρξε στη συνάντηση ανάμεσα στον Γιώργο Γεραπετρίτη και στον Χακάν Φιντάν, δηλαδή το κλίμα συνεννόησης ότι είναι ανοιχτή η διάβλη επικοινωνίας, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την κοινή συνέντευξη τύπου και θεωρούν ότι είναι το πιο σημαντικό από αυτό που λέει από τα αποτελέσματα αυτής της συγκεκριμένης συνάντησης. Το είπε άλλωστε και ο Χακάν Φιντάν. Στόχος είναι να μετατρέψουμε την αιώνια γειτονιά μας σε αιώνια φιλία. Και είναι το μήνυμα το οποίο στέκονται πάρα πολύ εδώ αυτή την ώρα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έλειψαν ωστόσο και τα αγκάθια από τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών και τα. Και πρέπει να σας πω ότι τα τουρκικά μέσα στέκονται κυρίως στις δηλώσεις που έκανε ο Χακάν Φιντάν για το Κυπριακό. Ότι δηλαδή η επίλυση του Κυπριακού περνάει σύμφωνα με τις νέες πραγματικότητες που υπάρχουν στο νησί, σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, όπου σε αυτές τις πραγματικότητες δεν ταιριάζει το Ομοσπονδιακό Κράτος. Εννοώντας δηλαδή ξεκάθαρα ο επικεφαλής τουρκικής διπλωματίας για τη λύση των δύο κρατών ως μονόδρομο επίλυσης του Κυπριακού. Βεβαίως και στα θέματα του Αιγαίου. Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η διάσταση απόψεων, αυτά που ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα από την τουρκική πλευρά, ότι δηλαδή η Τουρκία δεν βλέπει μόνο ως πρόβλημα την οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας, αλλά μιλάει για αλληλένδετα προβλήματα, κάνοντας ουσιαστικά λόγο για λύση πακέτο ενώπιον της διεθνούς δικαιοδοσίας. Είναι τα αγκάθια βεβαίως, τα βασικά αγκάθια που διαπιστώθηκαν από την κοινή συνέντευξη τύπου. Ωστόσο, εδώ στην Τουρκία στέκονται στους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας ότι μπορεί να υπάρξει λύση καζάν-καζάν, όπως την αναφέρουν και εδώ, σε τομείς της θετικής ατζέντας κυρίως. Μπορούν δηλαδή να βρεθούν πεδία συνεννόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και βεβαίως υπάρχει και η συνεδρίαση των ΔΟΤΑ του Συμβουλίου Συνεργασίας στις αρχές του 2025, εκεί που θα διαπιστωθεί αν θα υπάρξει ή αν υπήρξε κάποια πρόοδος όσον αφορά στην οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.